κάτσει να συντηρήσει την καθημερινότητα σε ένα τέτοιο παιδί, σε μια τέτοια κατάσταση, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Όντως, αυτά τα περιστατικά χρειάζονται χρόνο πολύ και χρήματα. Πώς θα μπορέσεις να συνεχίσεις να βρίσκεται σε ένα κέντρο αποκατάστασης, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, να πρέπει να υπάρχει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Θα μπορούσες να το πάρεις από ένα νοσοκομείο και στην κατάσταση που ήταν, με όλες αυτές τις επιπλοκές, να τον έχεις σπίτι? Όχι. Στοιχείο δεν υπάρχει προδιαγραφή για να το πάρω το παιδί. Δεν έχει φυσίατρους, δεν έχει κέντρο αποκατάστασης. Αν μου κάνει μια επιπλοκή οποιαδήποτε, αυτή έστω η λίμωξη, η μικρή που πήρε, τι θα κάνω? Αν έπρεπε όμως να δώσεις ένα χρώμα στη σχέση τη δική σου με το παιδί, ποιο χρώμα θα ήταν αυτό? Γκρίζα. Έτσι είναι. Σε αυτή τη θέση που είναι τώρα το παιδί, νομίζω ότι είναι γκρίζα. Ανοίγει με τη βελτίωση του. Μπορώ να σου πω, στην αρχή ήταν μαύρο. Το τόσο μικρό που βλέπω, μου δίνει τόση δύναμη, τόση χαρά. Πέρασε το χεράκι του, την ώρα που το έντυνα, μέσα στο μανίκι του από μόνος του, να με βοηθήσει. Έκανε την κίνηση. Έκανε την κίνηση. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά πήρα. Απομονώνεσαι στον πόνο? Ναι. Επειδή δεν ήθελα να με βλέπει το παιδί κλαμμένη και στεναχωρεμένη, σφιγγόμουν τόσο πολύ. Όταν πήγαινα στο σπίτι, έκλαιγα με λυγμούς. Πολλές φορές ούρλιαζα. Τι σε λυγίζει πιο πολύ? Η εικόνα του παιδιού μου. Το πριν με το μετά. Ναι. Θα μπορούσα να δώσω και τη ζωή μου. Αν υπήρχε ένας γιατρός να μου πει ότι θα πάρω αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου σου ή τον εγκέφαλό σου που δεν θα είναι το ίδιο, να το βάλω στο παιδί σου, αλλά εσύ θα πεθάνεις την ίδια στιγμή, θα το έκανα χωρίς ενδιασμό. Να ζήσει τη ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει, δεν χάρηκε τίποτα. Όμως την ελπίδα μου δεν την έχασα ποτέ. Και δεν πίστεψα ποτέ θα χάνω το παιδί μου. Λέγα, εμένα ο Στέλιος μου είναι δυνατός, τον αγαπώ τόσο πολύ που η δύναμη της αγάπης νομίζω ότι μπορεί να αναστήσει και νεκρούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Σε αυτό το φως, σε αυτή την ελπίδα, στην πίστη που βλέπω στα μάτια σου και στον παντοδύναμο. Ευχαριστώ. Να έχει καλά το παιδί σου. Και τον επόμενο χρόνο να έρθω στοιχείο να σας βρω και ο Στέλιος να περπατάει. Όχι μόνο ο Στέλιος μου, όλα τα παιδιά που είναι μέσα στο κέντρο, να τα δούμε όρθιοι. Είναι δικά μας παιδιά. Είμαστε μανούλες και όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά μας. Τα παιδιά του Θεού μας τα χάρισε να τα χαρούμε όρθιοι. Μας τα χάρισε για να τα δούμε όρθια και να τα χαιρόμαστε όρθια.